Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία πανεπιστημίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις αρχές του Νοέμβρη. Ο λόγος είναι διότι πρόκειται να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, αναμένεται να έρθουν περισσότεροι από 70 Πριτάνεις, κοσμήτορες αλλά και καθηγητές, εκπροσωπώντας 30 πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτείων, ανάμεσά τους το Yale, το Columbia, το Harvard αλλά και το John Hopkins. Γι' αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρώην Πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον κύριο Κώστα Γουλιάμο. Κύριε Γουλιάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, αλλά δεν γνωρίζω αν με ακούτε. Σας ακούω και πάρα πολύ καλά. Εσείς το θέμα είναι πολύ, να μας ακούτε. Πολύ ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρόσκληση. Μεσαγυνεύσατε προηγουμένως με την περιγραφή του θερμαϊκού. Δεν κρύβω ότι ζηλεύω, αλλά προσπαθώ έτσι μέσω της φαντασίας να συνδεθώ με την εικόνα που έχετε περιγράψει. Χαίρομαι πολύ αν τα κατάφερα έστω στο ελάχιστο. Βεβαίως τα κατάφερα. Να το επικοινωνήσω. Κύριε Γουλιάμε, έχετε διατελέσει Πρίτανη σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και αν μη τι άλλο έχετε βαθιά εμπειρία από συνεργασίες του Βεληνικού σε αυτού που περιέγραψα προηγουμένως. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών σας εξέλεξε ως αντιπρόσωπο της Κύπρου έως το 2024. Μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Ακαδημία. Είναι ένας μη κυβερνητικός ευρωπαϊκός θεσμός που προωθεί την επιστημονική και κοινωνική αριστεία. Ιδρύθηκε το 1990, εδρεύει στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Έχει τακτικά μέλη μεταξύ των οποίων 2000, αν δεν απατώμε, και μεταξύ αυτών 26 κάτοχοι βραβείου Νόμπελ. Έτσι, είναι κορυφαίοι επιστήμονες, ίσως καλλιτέχνες. Είναι και περισσότεροι από 26. Ναι, βάση περιπτώσει, ναι, είναι η αριθμή έτσι όπως... Πάντως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην καινοτόμο έρευνα, την διεπιστημονική και τη διακρατική συνεργασία, αλλά και στην ανταλλογή και την διάδοση της γνώσης. Η άποψή σας λοιπόν για αυτό το οποίο θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα στον πολύτιμο χώρο της παιδείας στη χώρα μας είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να ξέρουμε τι σημαίνει ουσιαστικά στην πράξη αυτή η συνεργασία. Δεν σας κρύβω πως εδώ και χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, υπάρχει μια εξωστρέφεια από πλευράς των ελληνικών πανεπιστημίων. Και αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία κορυφώνεται με αυτή την είδηση που είπατε προηγουμένως, των συνεργασιών με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς μια εκδήλωση δημοσίων σχέσεων, αλλά κάτι περισσότερο, κάτι πιο ουσιαστικό, το οποίο αφορά όχι μόνο την διαθεματική σχέση που θα πρέπει να αναπτύξουν σε πολλά γνωστικά πεδία τα ελληνικά πανεπιστήμια με τα αμερικανικά. Αυτό συμβαίνει ήδη μέσω των συμπράξεων που έχουν γίνει με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Γιατί υπάρχουν πολλά ελληνικά πανεπιστήμια, πολλά τμήματα βασικά. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει τα μάλα και στην υπόθεση της έρευνας, που και αυτό είναι το ζητούμενο. Και της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Αυτό, κύριε Γουλιάμε, το εγχείρημα... Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε τη σκέψη. Και ακόμα θέλω να πιστεύω ότι δεν θα περιοριστεί αυτή η σχέση μόνο με αμερικανικά πανεπιστήμια. Ήδη γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από μια πλειάδα ελλαδικών ελληνικών πανεπιστημίων με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί και με άλλα πανεπιστήμια της Ιφιλίου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κίνας συμπεριλαμβανομένης, της Ιαπωνίας θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό, αφού μιλάμε για παγκοσμιοποίηση στην εποχή μας, να λάβουμε υπόψη και αυτή την υπόθεση. Ναι. Να μην περιοριστούμε δηλαδή μόνο στα των αμερικανικών μόνο πανεπιστημίων. Ναι. Τώρα, το εγχείρημα συνδυασμού δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, δύο διαφορετικών χωρών, με διαφορετική κουλτούρα και ίσως αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μεταφέρεται η γνώση, σίγουρα είναι μία πρόκληση. Εσείς, πώς το βλέπετε αυτό στην εφαρμογή του? Θα μπορέσει
να ευοβάσουν. Σαφώς, γιατί όλοι έχουν κάτι να μάθουν. Εφόσον γίνεται μέσα από αμοιβές, θα έλεγα, επαφές, σχέσεις, δίκτυα, ο κάθε ένας θα έχει να μάθει ή να προσθέσει κάτι στο ενεργητικό του. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό ή το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι γενικότερα εάν, όχι μόνο συμπράξεις, εάν γενικά το όλο εγχείρημα της εκπαίδευσης και της μάθησης μετατρέπεται σε σοφία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να φτάσω, γιατί διαρωτάται κανείς αν αντιλαμβάνονται, αν μπορούν να αντιληφθούν με τον ίδιο τρόπο την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα το θέμα της ανάδειξης και της διαφύλαξης των αξιών της ακαδημαϊκής ελευθερίας, του λόγου, της ακεραιότητας, του τρόπου. Κοιτάξτε, φοβάμαι πως στον 21ο αιώνα ζούμε την περίοδο της γραφειοκρατικοποίησης της γνώσης και ενός τεχνοκρατικού συστήματος παραγωγής γνώσης, το οποίο λειτουργεί περισσότερο εργαλειακά παρά οντολογικά. Θυμίζω ένα μεγάλο περίφημο στίχο από το Βράχο του Τόμας Έλιοτ: «Πού είναι η όλη σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση? Πού είναι όλη η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφόρηση?» Αυτά το μεγάλο ερώτημα, τα δύο μεγάλα ερωτήματα που έχει θέσει ο Έλιοτ πάνω από 6 δεκαετίες, θα έλεγα, ισχύουν στην εποχή μας. Και θυμίζω επίσης ότι ο Αντόρνο, ο Τέοντορ Αντόρνο, εκπρόσωπος της σχολής της Φραγκφούρτης, όπως γνωρίζετε καλά, στη δεκαετία του 60 δημοσίευσε το έργο του «Θεωρία της ημιμόρφωσης», περιγράφοντας όχι ένα χρονικό φαινόμενο, αλλά μια γενική κίνηση που αφορά τη μόρφωση, την ίδια την καλλιέργεια, την ίδια την πνευματικότητα. Και νομίζω ότι το ίδιο θέμα έχει θίξει και ο Οδυσσέας Ελίτης σε ένα κείμενό του, είναι γνωστό ως δημόσια και ιδιωτικά, που δημοσίευσε το 1970, αλλά είναι κείμενα που έγραφε από τη δεκαετία του 30, του 40, του 50 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι είναι ακριβώς γνώση, τι είναι παιδεία, τι είναι εκπαίδευση, τι είναι ημιμόρφωση. Είναι τρεις διαφορετικές έννοιες που στα ελληνικά διαθέτουμε τις λέξεις για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε το νόημά τους. Στην Αμερική δεν ξέρω αν υπάρχουν αντίστοιχοι όροι. Και σε άλλες γλώσσες υπάρχει αυτή η δυνατότητα διαφοροποίησης, η εννοιολογική, θα έλεγα. Αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα όσο ποτέ άλλοτε μιλάμε για κρίση παιδείας. Και μιλάμε για κρίση παιδείας όχι μόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η κρίση της παιδείας στρέφεται πέρα από τη συζήτηση περί παιδαγωγικών μεθόδων ή θεσμικών ρυθμίσεων ή και μεταρρυθμίσεων. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Κάθε υπουργός, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στη Γαλλία, όταν έρχεται φτιάχνει και μια μεταρρύθμιση. Εγώ από μικρό παιδί είμαι γέννημα θρέμα της Ελλάδας. Από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, πηγαίνοντας στο δημοτικό, όλο μεταρρυθμίσεις γίνονται. Και μεταρρυθμίσεις οι οποίες τελικά κάθε άλλο παρά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης σε παιδεία. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Την απομακρύνουν ουσιαστικά. Απομακρύνουν δηλαδή από την παιδεία και τραβάν τον μονόδρομο της εκπαίδευσης. Είναι άλλο πράγμα να εκπαιδεύσεις στελέχη, τα οποία θα βγουν στην αγορά εργασίας, και είναι άλλο πράγμα όταν μιλάς για παιδεία. Έχετε απόλυτα δίκιο, συμφωνώ, προσυπογράφω σε αυτό που είπατε, και βέβαια βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να γίνεται το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχώς εξετάστο κεντρικό. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις τα παιδιά για να μπουν στα ελληνικά ή στα κυπριακά ή στο κυπριακό δημόσιο πανεπιστήμιο? Πείτε μου, δώστε μου μια εξήγηση. Εσείς που είστε στη δημοσιογραφία, σε ποιες χώρες αναπτυγμένες του κόσμου γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι για να λειτουργεί η παραπαιδεία ακόμα καλύτερα? Δεν έχω καταλάβει.
Κύριε Γουλιάμε, αυτό είναι μια αλήθεια, την οποία όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει και με έναν τρόπο και με μια διαστροφή, αν θέλετε, επιμένουμε σε αυτόν. Την ίδια ώρα που τα παιδιά μας βασανίζονται, που υπάρχουν αυτοκτονίες, αν πιάσουμε τη μία άκρη του νήματος για να πάμε στην άλλη. Χάνεται η εφηβεία. Χάνεται η εφηβεία, χάνεται το ενδιαφέρον. Το βράδυ ασχολούμαι με συσσόρευση πληροφοριών. Δεν οδηγούμε κάπου. Και μετά υπάρχει αυτό το βασανιστικό, θα έλεγα σε ένα υψηλό βαθμό, κόμπλεξ που αναπτύσσεται μέσα σε οικογένειες για το ποιος θα πρωτεύσει. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή είναι πώς να το πω, καθυλώνεται έτσι η εκπαίδευση, όπως είπα. Είναι το αμερικάνικο σύστημα, κύριε Γουλιάμε, όμως, διότι η Αμερική αγαπά την αριστεία. Δεν άκουσα, αν θέλετε μπορείτε να επαναλάβετε. Είναι η Αμερική, είπατε. Η Αμερική αγαπάει την αριστεία. Η Αμερική... Κανένας δεν είναι, συγγνώμη για να μην είναι αφοριστικός. Εξαρτάται πώς ορίζουμε την αριστεία. Νομίζω όπως την ορίσατε εσείς προηγουμένως την ορίζει η Ελλάδα, τουλάχιστον και η Κύπρος. Δεν είμαι, προσωπικά δεν είμαι κατά της αριστείας. Είμαι κατά αυτών ακριβώς των εξτάσεων, οι οποίες εξτάσεις δημιουργούν διάφορων ειδών συμπλέγματα, πέρα από τα ψυχολογικά. Έτσι ακριβώς. Σε αυτό συμφωνώ πάρα πολύ. Η αριστεία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μην μπούμε σε αυτό το ζήτημα της αριστείας. Εγώ μίλησα για την εξεταστοκεντρική εκπαίδευση, η οποία είναι αναχρονιστική. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις. Πιστεύετε ότι αυτή η συνεργασία με τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, κύριε Γουλιάμε, θα βοηθήσει στο να κατευναστεί αυτή η ορμή που έχουμε για τις, και η μανία που έχουμε με αυτό το εξεταστοκεντρικό, όπως το είπατε, σύστημα? Κεντρικό εξεταστικό. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό το σύστημα. Βέβαιος. Για αν τελικά αυτή η σχέση με τα Αμερικανικά, και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να βλέπω μόνο συνέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν με Αμερικανικά πανεπιστήμια. Πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά. Είναι σημαντικές με τα Αμερικανικά πανεπιστήμια, καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες. Γίνεται η μεγάλη πρώτη Γερμανία, αρχή, γι' αυτό Ιταλία, γίνεται θέμα τώρα. Υπάρχει η Ρωσία, υπάρχει η Κίνα, υπάρχουν πολύ λίγες χώρες στον κόσμο. Η Αυστραλία, όπως έλεγα. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, τελικά να είμαστε μόνο σε ένα ρεύμα και δει, ας πούμε, αμερικανικό. Ας είναι και καναδικό. Ας είναι και κινέζικο. Θα δεν το είναι δούμε αυτό, το αν θα είναι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι. Είναι μια πολύ καλή αρχή. Κανένας, εν πάση περιπτώσει, δύσκολα κανείς μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που γίνεται, γιατί είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Μάλιστα. Ωστόσο, εκείνο που επιμένω είναι, γιατί και εκεί έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Ήμουνα στον Καναδά δεν έκλεισα 20 χρόνια, κοντά στα 20 χρόνια. Είδα τι γίνεται, πώς τελικά λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Mm-hmm. Σαφώς δεν έχει σχέση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να σίγουρα εξυγχρονιστεί, και δεν το λέω με έννοια εργαλειακή, γιατί ο εξυγχρονισμός που τελικά μας ήρθε στην Ελλάδα ως ιδέα, ως ιδεολόγημα, πέστε το, στα μισά της δεκαετίας του 1990, αρχές του 2000, ήταν καθαρά, πώς να το πω, εργαλειακός. Δεν μιλάμε για τέτοιου είδους εξυγχρονισμό. Γίνεται εντελώς αντιληπτός, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Θα ήθελα να μου πείτε, εάν αυτό το άνοιγμα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, που είναι ζητούμενο, αλλά ταυτόχρονα και ένας δυσεπίλητος γρίφος, εξαιτίας και νομοθετικών περιορισμών μεταξύ άλλων, αλλά και άλλων ζητημάτων, τα οποία κυριαρχούν στην ελληνική πραγματικότητα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτού του τύπου στην Ελλάδα δεν μπορούν να υπάρξουν παρά μόνο μέσα από συνεργασίες για την ώρα. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πως η Ελλάδα έχει υψηλού επίπεδου καθηγητές και ερευνητές, πολύ καλά πανεπιστήμια.
και εκείνο που χρειάζεται είναι η εξωστρέφεια. Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα και το ζητούμενο. Τι θα κερδίσουμε βέβαια, από αυτήν εκτός από την έρευνα, όπως είπατε προηγουμένως, και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Δεν μιλάω για έρευνα, προσέξτε, γιατί υπάρχει και η έρευνα και βαφτίζουμε έρευνα τους προγραμματάκηδες. Αυτοί που κάνουν διάφορα προγράμματα, ναι, ευρωπαϊκά ή τέτοια. Δεν είναι έρευνα αυτό το πράγμα. Για να μιλάμε έτσι τα πράγματα ή να τα λέμε με το όνομά τους. Mm-hmm. Καλά είναι αυτά που γίνονται, αλλά είναι προγράμματα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι, δηλαδή αυτό θέλει να βγάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό θα βγάλει μέσα από διάφορα προγράμματα που κόβει και που τελικά συμμετέχουμε κόντες άκοντες, γιατί ξέρουμε ότι είναι και ένα ανάμεσα στα άλλα και ένα ακόμα εισόδημα. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πώς τελικά θα βγούμε από ό,τι μέχρι στιγμής μαστίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και το οποίο δημιουργεί συνθήκες αντιπαιδαγωγικές, δημιουργείται ένα είδος κονφορμισμού και ένας εκπαιδευτικός σχολαστικισμός ο οποίος καθυλώνει, αν θέλετε, την εκπαίδευση, δεν την μετασχηματίζει. Δεν μετασχηματίζει την πληροφορία σε γνώση και τη γνώση σε σοφία, για να επανέλθω γνωμικό, ναι, στο στίχο του Τόμας Έλιοτ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ονόνο ήτο. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες την Ελλάδα, τη χώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εσείς καλύτερα.